Και καλησπέριζω τον συνάδελφο Κώστα Τότο Κότσι. Μαζί του είναι και ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, από ό,τι διακρίνω, πρώην βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα και στον κύριο Χαρίτου. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, κύριε Τζεμιδάκη. Καλησπέρα. Πολλές επισκέψεις, κύριε Χαρίτου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία από αυτές ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης, που το λέγαμε επικοινωνικά κέρδισε αρκετά. Κύριε Τοκότση και κύριε Τζεμιδάκη, είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος ο Κασελάκης, ήρθε σε μια χρονική στιγμή που η Θράκη γιόρταζε ένα μεγάλο ορόσημο της, που είναι η απελευθέρωσή της και η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. Και αυτό βέβαια υποδηλώνει την πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρός της για αυτήν την περιοχή. Γι' αυτό άλλωστε και είχε την ευκαιρία να στείλει εδώ από την περιοχή πολύ ισχυρά, θα έλεγα, μηνύματα ότι πρέπει να στηριχθεί οικονομικά η Θράκη με μέτρα μάλιστα που θα αξιοποιούν προγράμματα και ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε πράγματι να σταματήσει αυτή η εγκατάλειψη που υπάρχει από την σημερινή κυβέρνηση. Και νομίζω έχει την ευκαιρία με πολύ σαφή τρόπο να το πει στις δηλώσεις του, όπως επίσης και με τις συναντήσεις που έκανε με τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, αλλά και τον τοποτηρητή μουφτή της Κομωτινής, να στείλει, όπως είπε μάλιστα, ένα μήνυμα ότι εδώ συνυπάρχουν αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι για πάνω από 100 χρόνια, ως υπόδειγμα που οφείλει να αξιοποιήσει η Ελλάδα γενικότερα. Και βέβαια υπογράμμισε την ανάγκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει ό,τι ενισχύει την ισονομία και την ισοπολιτεία στην περιοχή με τις αναγκαίες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ιδιαίτερη αξία και σημασία έχει η πολύ μεγάλη επικοινωνιακή παρουσία που είχε και ουσιαστική σημασία με τους πολίτες, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτου καταγωγής και ηλικίας, όπου τον περιέλαβαν πολύ μεγάλη εκτίμηση, αγάπη και αποδοχή. Δεν σας κρύβω, άκουσα με πολύ πολύ προσοχή κάθε ένα πολίτη της περιοχής, από τους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για την επόμενη μέρα, τους επαγγελματίες που ασφικτιούν μέσα από την έλλειψη ουσιαστικά ρευστότητας και όλα αυτά που βιώνουν μέσα σε αυτήν την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, αλλά και βέβαια όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης που είχαν ένα καλό λόγο να πούν για τον πρόεδρο, αλλά συνολικότερα για την προσπάθεια που καταβάλουμε αυτό το διάστημα, έτσι ώστε πράγματι να στηριχθεί η κοινωνία. Και νομίζω ήταν πράγματι μια πολύ εξαιρετική υποδοχή. Όντως, κύριε Χαρίτου, το είδαμε σε όλες τις πόλεις που επισκέφθηκε ο κύριος Κασελάκης και το σχολίασα και αυτό νωρίτερα σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλες πόλεις όπου υπήρξαν και βαργοί χαρακτηρισμοί και ήταν φανερά καταδικαστέοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί από κάποιους. Όντως, η περιφέρειά μας αγκάλιασε την επίσκεψη φυσικά και του κύριου Κασελάκη και αναμένεται βέβαια να δούμε τώρα και ποιο θα είναι και το διακύβευμα εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών, διότι ο κύριος Κασελάκης και στις δηλώσεις που έκανε στο ένα τσάνελ εδώ επισκεφθόμενος στην Καβάλα δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξο για το αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών αλλά και των μετέπειτα εθνικών εκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα είναι νικητής. Νομίζω ότι τα μηνύματα που εισέπραξε και εδώ στην Κομωτινή, αλλά όπως μεταφέρθηκαν και από όλη την περιφέρεια, πράγματι είναι αισιόδοξα. Θα έλεγα ότι μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, και δεν είναι πια κρυφό, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η έλλειψη εργασίας απασχόλησης, οι καθυλωμένοι, οι μειωμένοι μισθοί που κατατρώγονται από την ακρίβεια, δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό που βιώνει με τραυματικό τρόπο η ελληνική κοινωνία. Και αν πράγματι υπάρχει, και πιστεύω υπάρχει, η πολιτική διάθεση να διορθωθούν αυτές οι πολιτικές, να πάψει να υπάρξει όλο αυτό που πραγματικά βιώνει η κοινωνία, νομίζω αυτό το οποίο είναι στις προτεραιότητες και οφείλει να σκεφτεί η ελληνική κοινωνία είναι ότι χρειάζεται να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να μπορέσει
πράγματι να αναζωογονηθεί ελπίδα για μια καλύτερη ζωή τώρα. Γιατί αυτό πραγματικά πρεσβεύει και το ρεαλιστικό και το εφικτό πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και που προσπαθεί να διακονήσει με μια ανεξάντλητη προσπάθεια και ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, και νομίζω όλοι όσοι αυτή τη στιγμή από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ μάχονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γιατί την ίδια μέρα ήταν στην Κομωτινή και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πέρασε πολύ βιαστικά, πέρασε χωρίς, προφανώς είναι σημαντικό το ότι επισκέφθηκε, έχει το συμβολισμό του, αλλά βέβαια νομίζω πέρασε πολύ βιαστικά και κυρίως δεν έστειλε καλά μηνύματα, γιατί βέβαια η περιοχή πάσχει, έχει εγκαταληφθεί ουσιαστικά. Και το μόνο που η εντύπωση που έδωσε είναι ότι προσπαθεί να ιδιοποιηθεί έργα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επισκέφθηκε τους χώρους του νέου νοσοκομείου Κομωτινής, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που προφανώς χωρίς καν να πει ότι ήταν μια πολιτική επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αξιοποιηθούν οι πόροι, οι μεγάλοι πόροι πράγματι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για να γίνει το νέο νοσοκομείο με απόφαση της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το νοσοκομείο στην Κομωτινή. Όπως επίσης και μια σειρά υπουργοί που έρχονται καθημερινά στην πόλη. Το μόνο που κάνουν είναι να ιδιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο έργα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αναφέρομαι στα έργα που γίνονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που με την εγγύηση της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προήλθε το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και άλλα έργα που διαρκώς παρουσιάζονται ακριβώς για να κρύψουν, να συσκοτήσουν, κύριε Τζεμιδά και κύριε Οτοκότσι, ότι έφερε επιπλέον δυσκολίες στην περιοχή η σημερινή κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι η Θράκη βρίσκεται σε σιδηροδρομικό αποκλεισμό, σε απομόνωση, εδώ και 5 χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε εδώ από τον περασμένο Μάη ότι θα υπάρξει μεταφορικό ισοδύναμο για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όχι μόνο δεν είδαμε μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά είδαμε αύξηση στα διόδια. Έρχονται και δεύτερη αύξηση, να θυμάστε, μετά την ουσιαστικά το πρώτο βήμα ιδιωτικοποίησης που έκανε της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Όπως επίσης και άλλα σημαντικά θέματα της περιοχής, τα οποία όλα καρκινοβατούν και για τα οποία οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις οι υπουργοί που έρχονται. Είτε αναφέρομαι στον πρωτογενή τομέα με την επίσκεψη του κυρίου Αυγιανάκη, που δεν σας κρύβω, ελάχιστοι είναι αυτοί που τις παρακολουθούν, ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται ότι όχι μόνο είναι προεκλογικές επισκέψεις, αλλά κυρίως γιατί έχουν πλέον, δεν μπορούν να υπάρξουν δεσμεύσεις, καμία απολύτως δέσμευση για όλα αυτά. Κύριε Χαρίτου, να σας πάω σε καθαρά στο θέμα των ευρωεκλογών. Τι σηματοδοτεί κάθοδος του ΚΙΕΦ, του Ακροδεξιού Κόμματος εδώ στη Θράκη, όπως και τις προηγούμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές? Μάλιστα, και το ποσοστό Κότσι αναμένεται και για μία ακόμη εκλογική διαδικασία, με συγχωρείτε κύριε Χαρίτου, να είναι μεγάλο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα, ναι. Ακούστε, ως ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Επαναλαμβάνω, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας, με το έργο που είχαμε την 4,5 χρόνια που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση, και προφανώς το αξιολογούν όλοι οι συμπολίτες, αναφέρομαι και στους μουσουλμάνους συμπολίτες. Έχουν πράγματι γίνει βήματα, να είμαι ειλικρινής, σε όλα αυτές τις δεκαετίες, έτσι ώστε πράγματι να εντάσσεται ισότιμα οι συμπολίτες της μειονότητας και στην οικονομική και στην κοινωνική, αλλά και στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Και αναμφίβολα χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω, όπως και προχθές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε, ότι θα στηρίξουμε πράγματι την ενίσχυση της ισονομίας της πολιτείας. Ως εκ τούτου, κύριε Ατζαμιδάκη, θεωρώ ότι πολιτικές κινήσεις ή εκλογική κάθοδη σαν αυτήν που είπατε του Μειονοτικού Κόμματος, κατά την άποψή μου, δεν στοχεύουν
στοχεύουν μάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση, όχι της ένταξης, αλλά της περιχαράκωσης των συμπολιτών της μειονότητας, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται ούτε στις πραγματικές ανάγκες, ούτε στα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους, ζητούμε να εμπιστευτούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είμαστε αισιόδοξοι ότι πράγματι οι συμπολίτες της μειονότητας θα σκεφτούν με σοβαρότητα, με λογική, συμβάλλοντας έτσι ώστε να υπάρχει μια θετική διέξοδος. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Θράκη, η πατρίδα μας, είναι οικονομική στήριξη και όχι η πόλωση. Χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον συνάδελφο, τον Κώστα Τοτοκότσι. Κώστα, θα τα πούμε σε λίγο εμείς. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα εκεί από τη Ροδόπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.